μια συμβολική ενέργεια του ΚΚΕ με το οποίο καταγγέλλεται το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών σήμερα στο Λευκό Πύργο, συνάντησε την άγρια καταστολή και την αστυνομική βία. Αφού συμφωνήθηκε να αποχωρήσουμε στις 11 και 4, η αστυνομία απαγόρευσε την έξοδο από όλους εμάς που ήμασταν μέσα στο μνημείο, κλείνοντας μάλιστα την είσοδο και την έξοδο και για το κοινό, ζητώντας τα στοιχεία όλων όσων συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Τους έδωσα τα δικά μου στοιχεία ως επικεφαλής της κινητοποίησης, τους έδειξα τη βουλευτική μου ταυτότητα και αυτό ήταν αρκετό. Σας απειλούσαν και με συλλήψεις? Μας απειλούσαν με συλλήψεις, μας απειλούσαν με τις ασπίδες τους, μας έσπρωχναν, μας χτυπούσαν κάτω στα πόδια, εμποδίζοντάς μας να βγούμε έξω, κάτι που απαγορεύεται, να βγούμε έξω από το Λευκό Πύργο, επαναλαμβάνω, τη συμφωνημένη ώρα της λήψης της συμβολικής κινητοποίησης. Και αυτό τα λέει όλα. Δεν κάναμε το παραμικρό επεισόδιο, ήταν μια ειρηνική κινητοποίηση. Χημικά εννοώ, υπήρξαν κάτω. Χημικά δεν υπήρξαν, αλλά υπήρξαν χτυπήματα κάτω στα πόδια και οφείλεις χημικά και σπρωξίματα με τις ασπίδες. Ήμουνα μέσα εγκλωβισμένος, γι' αυτό και δεν μπόρεσα να τα παρακολουθήσω όλα. Είναι πραγματικά απαράδεκτο. Είναι άξιο κάθε καταγγελίας, είναι ντροπή πραγματικά τέτοια μέρα, τη μέρα που ακόμα το αίμα των αδικοχαμένων ανθρώπων δεν έχει στεγνώσει, η αστυνομία να αντιμετωπίζει μαζί με τους εισαγγελείς έτσι μια λαϊκή κινητοποίηση. Καλά θα κάνουν όλοι αυτοί να ψάξουν να βρουν τις ευθύνες αυτών που οδήγησαν τόσους ανθρώπους στο θάνατο.